ξέρω πως η γαριδομακαρονάδα είναι από τα πιάτα που πρωταγωνιστούν στη Σαρακοστή. Να φτιάξουμε όμως και ένα κρυθαρότο με γαρίδες. Ένα υπέροχο, πανεύκολο κρυθαρότο με κρυθαράκι μέλισσα. Σε ένα μπολ ανακατεύω το αλεύρι με την πάπρικα, το αλάτι και το πιπέρι και αλευρώνω απαλά τις γαρίδες. Προτιμώ γαρίδες έτοιμες καθαρισμένες από το εντεράκι τους, αλλά με την ουρίτσα τους. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνω το ελαιόλαδο και μόλις ζεσταθεί, σοτάρω για 2 με 3 λεπτά τις γαρίδες και στη συνέχεια τις αφαιρώ από το σκεύος και τις μεταφέρω σε πιάτο. Συμπληρώνω λίγο ελαιόλαδο στο σκεύος και του προσθέτω μια λιωμένη σκελίδα σκόρδο και ένα κουταλάκι γλυκό μπούκοβο. Ρίχνω το κρυθαράκι, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύω να λαδωθεί καλά. Στη συνέχεια προσθέτω ζεστό νερό και ανακατεύω κατά διαστήματα για να μην κολλήσει το κρυθαράκι. Αν χρειαστεί, συμπληρώνω νερό πάντα ζεστό. Το κρυθαράκι μου θέλω να είναι al dente, γι' αυτό το μαγειρεύω 7, 8, 10 λεπτά το πολύ. Δεν χρειάζεται παραπάνω, γιατί και αφού σβήσω τη φωτιά, το κρυθαράκι θα συνεχίσει να μαγειρεύεται. Μόλις το κρυθαράκι είναι έτοιμο, βάζω πάλι μέσα τις γαρίδες. Λίγο ψιλοκομμένο άνηθο, ένα απαλό ανακάτεμα και το φαγάκι μου είναι έτοιμο. Σχεδόν έτοιμο, γιατί αυτό που θα ολοκληρώσει το πιάτο είναι λίγο ξύσμα λεμόνι. Για περισσότερες συνταγές και ιδέες, μπείτε στο www.mamatsita.com και ακολουθήστε με στα social media.